σε πανηγυρικό κλίμα και ομομόφωνη ψήφιση του νέου καταστατικού που θα διέπει πλέον την τοπική ένωση, πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ σε κεντρικό ξενοδοχείο η τακτική γενική συνέλευση των μελών σωματείων της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καρδίτσας. Η συνέλευση που χαρακτηρίστηκε ιστορική, αφού θέτει τη λειτουργία της Ένωσης σε έναν ολότερα διαφορετικό δρόμο, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και με έγκριση τόσο του οικονομικού όσο και του διοικητικού απολογισμού της περίοδου που πέρασε. Στη Γενική Συνέλευση των Παρών έδωσαν μεταξύ άλλων τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ, κ. Καλίβας και Κουτρουμάνος, ο Πρόεδρος της ΕΠΣ Θεσσαλίας, κ. Μπατζάκας, αλλά και ο Αντιδήμαρχος Καρδίτσας, κ. Ευαγγελακόπουλος. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καρδίτσας, κ. Μανώλης Παλάσκας, χαρακτήρισε ιστορική τη χθεσινή μέρα για το τοπικό ποδόσφαιρο. Είναι μια ιστορική μέρα για το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο της Καρδίτσας. Αλλάζει το καταστατικό σε όλα τα επίπεδα. Αλλάζει πρώτον το καταστατικό σε νομικές διαδικασίες. Συμπεριλαμβάνεται η UEFA και η FIFA, όλες οι καταστατικές διατάξεις. Αλλάζει ο τρόπος διοίκησης της Ένωσης. Όπως παραδείγματος χάρη, είναι για πρώτη φορά βάλαμε την Υγειονομική Επιτροπή που αφορά ζητήματα όπως αρρωγής τραυματιστών των ποδοσφαιριστών και τράπεζα αίματος.